ζήσει πάρα πολλές στιγμές με τη Μαρία. Και όμορφες και πιο δυσάρεστες. Από τις όμορφες στιγμές όμως κρατάω ότι η Μαρία ήθελε πάρα πολύ να γίνει μαμά. Mm. Και είναι ένας άνθρωπος, επειδή είχε χάσει και τη μαμά της σε μια πολύ τυφερή ηλικία, είναι ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει παιδί, είναι πολύ της οικογένειας, έχει να δώσει πολύ αγάπη μέσα της. Και με αυτή τη φωτογραφία, λοιπόν, με ένα πάρα πολύ συγκινητικό μήνυμα που ευχαρίστησε τον σύντροφό της, που έχω ακούσει ότι είναι εξαιρετικό παιδί. Είναι και γιατρός. Είναι τόσα πολλά διαφορετικά και πρωτόγωρα. Α, το έχουμε. Για να το δούμε, να τα ακούσουμε. Είναι τόσα πολλά διαφορετικά και πρωτόγνωρα αυτά που αισθάνομαι και βιώνω αυτούς τους μήνες, που ό,τι και να γράψω δεν θα μπορέσει να τα περιγράψει. Ένα μεγάλο αγαπώ στον άνθρωπό μου και ένα ευχαριστώ στη ζωή που είναι τόσο όμορφη. Εν τω μεταξύ, σας το είχα πει, την είχα δει πριν από λίγο καιρό στον ύπνο μου και είχαμε ανταλλάξει κάποια μηνύματα. Ναι. Και της κάνω πλάκα, τη λέω, έλα, θα παντρευτείς. Και μου λέει, αν παντρευτώ, θα το μάθεις. Ξέρεις εσύ πώς είσαι, μου λέει με τον άνθρωπό σου. Έτσι, είναι πολύ έτσι, όμορφη κουβέντα. Φυσικά. Και μετά διαισθανόμουν ότι είναι καλά. Δυστυχώς, όταν έχεις ζήσει με έναν άνθρωπο πολλά χρόνια, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλές στιγμές μαζί. Ναι. Και σε δύσκολες στιγμές δικές μου, όχι μόνο της Μαρίας, σε προσωπικές πολύ δύσκολες στιγμές που μου έχει σταθεί πολύ. Έχουμε σταθεί μια στην άλλη. Την περασμένη εβδομάδα, συναρτήστη στο Instagram, φαινόταν ότι έκρυβε την κυλίτσα της. Ναι, δηλαδή, ακόμα και βίντεο που της έκανε ο Στέλιος. Εγώ λοιπόν το είχα μάθει. Από πίσω. Το είχα μάθει από ένα κοινό γνωστό ότι περιμένει παιδάκι, θα το πει εκείνη όταν νιώσει έτοιμη να το πει. Και επειδή ξέρω ότι θα την παίρνει τώρα για συνεντεύξη και τα λοιπά, δεν πρόκειται να μιλήσει πουθενά, είμαι 100% σίγουρη. Όχι, ξέρω τη Μαρία πάρα πολύ καλά. Θα μιλήσει εκείνη όταν έρθει η στιγμή και κατά τη γνώμη μου καλά κάνει και δεν μιλάει πουθενά, να το κρατήσει. Και θα μιλήσει όταν νιώσει πιο μετά έτοιμη. Της έστειλα και ένα προσωπικό μήνυμα. Ήταν χιλιάδες τα σχόλια και τα μηνύματα που έλαβε. Χάρη και ο κόσμος. Μαρία, η οποία από επιλογή της. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει αφήσει τη ζωή της εδώ. Εγώ ξέρω ότι είχε κάνει και δοκιμαστικά, για να σας το έχω ξαναπεί. Για γνωστά project, σε κανάλια κτλ. Από επιλογή της άφησε τη ζωή της εδώ και μένει μόνιμα με τον σύντροφό της στη Ζυρίχη. Που είναι γυναικολόγος. Αχ, παιδιά, χθες έκλαψα, ξέρεις γιατί. Ναι. Όταν το είδα. Γιατί πήγα 8 χρόνια πίσω. Σε όλα αυτά που είχαμε περάσει και ζήσει μαζί. Και σε πολύ δύσκολες στιγμές και δικές μου, είχαμε σταθεί μια στην άλλη και στιγμές που έχουμε κάτσει στο σπίτι μια στις άλλες και σε κουβέντες που έχουμε κάνει, βάζω τα θυμάται στο καμαρίνι. Και ξέρω πόσο πολύ ήθελε να κάνει ένα παιδάκι. Της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πάνε όλα περίφημα, να είναι γερό, να είναι καλότυχο. Πέρα από το μήνυμα που έστειλα στη σελίδα της, έστειλα και ένα προσωπικό. Και επειδή την ξέρω καλά, τη βλέπω πιο ευτυχισμένη από ποτέ και πραγματικά της αξίζει κάθε ευτυχία. Έτσι. Και θεωρώ ότι θα είναι μια φανταστική μαμά. Σειρά σου τώρα. Άντε μία-μία. Άντε μία-μία, παρακαλώ. Πάλι, να ξέρεις αυτό. Είναι λίγο όταν. Επειδή μου βλέπεις ότι ο περίγυρος σου, οι φίλοι σου έχουν κάνει παιδιά και μετά λένε. Σε αγχώνει λίγο σαν αρχή. Αλήθεια σου λέω. Το σειρά σου δεν είναι για άγχος. Το σειρά σου είναι ότι το θες πάρα πολύ. Και επίσης θα γίνει μια υπέροχη μαμά. Όχι, όχι, δεν το λέω. Μακάρι και το εύχομαι και είναι δώρο Θεού αυτό που είπε και η Μαρία. Μακάρι να έρθει και σε μένα όταν έρθει. Όταν είναι η ώρα του. Αυτό. Όταν έρθει. Και αν έρθει, εντάξει, δεν ξέρω. Να είναι καλά με το αγόρι της και όλα. Λοιπόν, να είναι καλά η Μαρία, της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Έτσι. Α, και σας είπα πριν και άλλη μία εγκυμοσύνη, πολύ γνωστή Ελληνίδα, σας το είχα πει, σε λίγες μέρες θα ανακοινωθεί και η επόμενη, να ξέρετε. Απλά και δεν το περιμένει και κανείς, γιατί είναι έτσι και μικρή αρκετά συγκεκριμένη. Να σας ακούμε ευχάριστα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Άννα Ζυρδέλη. Γεια σου, Άννα μου. Καλημέρα σας.